σας. Επιστρέψαμε. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλώς τους. Τι γίνεται? Γιώργος Κακούση. Άννα Λιβαθινού και... Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης. Καλημέρα σας. Καλή συνάδελφοι εδώ. Πώς καλά. Είστε? Χαίρετε. Πιο πρωινή σήμερα. Πιο πρωινή, ε. Όπου μας καλέσει το καθήκον. Ό,τι ώρα μας πείτε. Είσαι φρασκαδούρα, ό,τι ώρα και να βγεις. Ο Σβέρκος και τρεις να του πείτε έρχεται. Δεν έχει πρόβλημα. Ο Σβέρκος τρεις η ώρα μπορεί να έρθει, γιατί τρεις η ώρα δεν έχει κοιμηθεί ακόμα. Αυτό, απευθείας θα σει. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, Νίκο, ανάποδα να ξεκινήσουμε. Θα πάμε Νίκο. Να ξεκινήσουμε από την... Να σου πω τώρα. Το χθεσινό της κυρίας Ακρίτα λίγο μας παραξένεψε. Καταρχήν, η Έλενα Ακρίτα δεν είναι η κλασική περίπτωση έτσι, αριστερού ανθρώπου. Έχει μια αστική καταγωγή. Ναι, έτσι θα μπορούσε να πει κανείς. Ναι, δεν είναι ζήτημα καταγωγής, αλλά ναι. Και επειδή έχουμε δουλέψει και στο ίδιο μαγαζί για πολλά χρόνια, έχει και μια αστική ευγένεια. Ναι. Έτσι, αυτό μπορώ να το υπογράψω. Αυτό το χθεσινό εμένα λίγο μ' άφησε. Ναι, ήταν κανένα δύο-τρεις αναρτήσεις αυτές τις οποίες έκανε η κυρία Ακρίτα που χρέωσε διάφορα στην υπόθεση με την. Στην υπόθεση, τέλος πάντων, στη σύζυγο του Πρωθυπουργού, νομίζω επαναλαμβάνοντας πράγματα τα οποία στο παρελθόν έχουν υποθεί αρκετές φορές και τα οποία νομίζω ότι σε τελική ανάλυση δεν ξέρω και αν βοηθάνε και στην πολιτική αντιπαράθεση. Και βεβαίως υπήρξε αυτή η ανάρτηση, υπήρξε αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης κεντρικά. Επέμεινε η κυρία Ακρίτα, αλλάζοντας και λίγο τα λεγόμενα της, βέβαια, πρέπει να σας πω λίγο, επειδή. Προανήγγειλε η κυβέρνηση ότι θα προσφύγει και η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη στη δικαιοσύνη. Κάποιες λέξεις όμως τις κράτησε η κυρία Ακρίτα και στην επόμενη ανάρτησή της. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, τέλος πάντων, έβαζε μέσα στην ανάρτησή της 500 εκατομμύρια χρέος. Έβαζε θέματα που έχουν να κάνουν με την. Ακόμα και με τα Τέμπη, τέλος πάντων, μπήκε στην όλη υπόθεση και με την ευθύνη του κυρίου Κασελάκη. Νομίζω ότι γενικώς είναι μια αντιπαράθεση η οποία. Δεν ξέρω αν βοηθάει, ξαναλέω αυτή τη στιγμή. Με το σπίτι του Βολτέρου, τι σκάλωμα έχει γίνει τώρα, μπορείς να μου πεις. Το σπίτι του Βολτέρου είναι μια παλαιά υπόθεση που έχει να κάνει, υποτίθεται, με το πόθεν έσχες και τα λοιπά. Με ένα ακίνητο της οικογένειας Μητσοτάκη. Ναι, για το πώς βρέθηκε. Το οποίο ιστορικά αναφέρεται ως έτσι. Ναι, ως σπίτι του Βολτέρου. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Μεταξύ τους, γιατί έχουν επιλέξει να αποδομούνται με αυτόν τον τρόπο? Δηλαδή, τώρα, αν η κυρία Ακρίτα λέει, πού βρήκατε το σπίτι του Βολτέρου. Ναι. Και κάποιος άλλος γυρίσει και της πει, και πού βρήκες και εσύ τα δύο σπίτια στο Λονδίνο. Μα ξαναλέω, είναι μια αντιπαράθεση η οποία νομίζω ότι δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση και σε πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, για παράδειγμα, με το εγκλήμα των Τεμπών, ας πούμε, με την τραγωδία των Τεμπών. Ναι, δεν έχει κάποια σχέση. Το είναι δεν βοηθάει, πράγματα... φαίνεται ότι ο σύντροφός της, ο κύριος Καρανίκας, ο οποίος υποστηρίζει τον κύριο Κασελάκη. Ναι. Σύντροφός στο κόμμα. Στο κόμμα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εννοώ. Ναι, ναι, για να μην παρεξηγηθεί η έννοια. Την άδειασε την κυρία, την κυρία Ακρίτα και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος. Εγκαλύπτει ο πρόεδρος, φίλε μου. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή... Εγκαλύπτει ο πρόεδρος. Φαίνεται ότι αυτή η ανάρτηση την χάνει της πλήρους αποδοχής του πρόεδρου. Έτσι φαίνεται, γιατί από ό,τι νομίζω ο κύριος Κασελάκης έχει την αίσθηση πως θα συσπηρωθεί το κόμμα του πίσω από αυτή την ιστορία. Τα υπόλοιπα στελέχη όμως, Νίκο. Για παράδειγμα, είδαμε τον κύριο Παύλο Πολάκη. Τώρα εγώ σας λέω για αυτούς που μίλησαν, γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν μίλησαν. Ξέρετε, πολλές φορές η σιωπή σε αυτά τα πράγματα ίσως κάτι δείχνει. Αλλά ας δούμε αυτούς που μίλησαν. Ο κύριος Πολάκης, για παράδειγμα, είπε ότι πρέπει να ξεφτυλιστούν αυτοί που κονάνε το δάχτυλο, όταν το κόμμα τους χρωστάει 500 εκατομμύρια, έκαναν ψευδή ποθενέσχεια. Φουλ. Αυτό το κόμμα τους χρωστάει 500 εκατομμύρια είναι τελείως αστείο, δηλαδή. Όχι, να το απαντήσουμε μια στιγμή, εμείς ως δημοσιογράφοι. Κι εγώ χρωστάω και έχω σπίτι. Έχω ρυθμίσει. Πληρώνω. Τη δόση μου. Τι σημασία έχει αν χρωστάει κάποιος? Σημασία έχει αν είσαι συνεπής στις πληρωμές σου. Εντάξει, και αν ποτέ το αποπληρώσεις. Γιατί άλλοι ρυθμίσεις. Αν ποτέ το αποπληρώσεις, ναι. Αν δεν το αποπληρώσεις, θα πάρουν το σπίτι. Άλλοι ρυθμίσεις θα κάνεις. Εσύ άλλοι ρυθμίσεις θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Κακά τα ψέματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει ρύθμιση και πληρώνει κανονικά τις δόσεις της. Έχει διευκρινιστεί αυτό. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι δεν μειώνεται καθόλου το ποσό. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, ξαναλέω. Και από την άλλη, ο κύριος Πολάκης, κιόλας πρέπει να σας πω ότι είπε και εκείνος έτοιμος να πάει στο δικαστήριο να υπερασπιστεί την κυρία Κρήτα. Δεν κοιτάζει που έκλεισε το left.gr χθες, προχθές ο κύριος Κασελάκης. Αυτά δεν τα έχει δει ο κύριος Πολάκης καθόλου. Εντάξει, δεν απολύονται. Έκλεισε το left.gr, τι θα κάνουν οι συνάδελφοι? Δεν απολύονται. Προς το παρόν δεν απολύονται. Προς το παρόν. Θα μπορούν να γράφουν κιόλας τώρα. Γιατί γράφονταν και πραγματάκια τα οποία ήταν κριτικά προς τις επιλογές του Προέδρου. Στην παρούσα φάση. Το δεν σε απολύω καμιά φορά μπορεί να είναι πιο χυδαίο από το σε βάρος του ψυγείου. Τώρα, Γιώργο, αργά χθες το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, παρενέβη ο Πρωθυπουργός με την ανάρτησή του. Μία ανάρτηση την θα οποία. Θα το τραβήξει από ό,τι καταλαβαίνω. Σίγουρα. Μία ανάρτηση, απλώς ένα-δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε ναι, να σημειώσω. Ναι. Την πρώτη και την τελευταία παράγραφο θα διαβάσω. Γράφω αυτήν την ανάρτηση ως σύζυγος
και όχι ως πρωθυπουργός. Και εξηγεί ότι από την ημέρα κτλ. Κτλ. Δέχεται πόλεμο λάσπης. Η Μαρέβα θα κινηθεί νομικά, έτσι καταλήγει ο πρωθυπουργός. Και εγώ θα πάω μάρτυρας στο δικαστήριο να την υπερασπιστώ. Όποιος θέλει να αντιπαρατεθεί μαζί μου πολιτικά είναι ελεύθερος να το κάνει. Όμως θα σας αφήσουν επιτέλους εκτός πολιτικής σύγκρουσης την οικογένειά μου. Έτσι καταλήγει ο πρωθυπουργός. Και μάλιστα. Το παίρνει Νίκο μετά ο πρόεδρος, ο κ. Κασελάκης. Κ. Κασελάκης, βεβαίως. Και είχαμε την ανάρτησή του. Mm-hmm. Την οποία μάλιστα η κυρία Κρήτα μετά είπε η πληρωμένη απάντηση ότι ήρθε από τον πρόεδρο. Ναι, τη δηλαδή ότι τη στηρίζει ο πρόεδρος. Ακριβώς. Και είπε μάλιστα, πρέπει να σας πω, γιατί ήταν μια ανάρτηση την οποία γενικώς δεν την περιμέναμε. Και δεν συνηθίζεται. Και θα λέγαω ότι. Έβαλε και παραπάνω, υπερακόντησε ότι είναι σημαντικό λίτο να συμπεραστέκεται ένας καλός οικογενειάρχης στη σύζυγό του που πάει στη δικαιοσύνη. Τέλος πάντων, δηλαδή εκεί που δυστυχώς δεν μπορούν να πάνε τον Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή οι δεκάδες καλοί οικογενειάρχες που έχασαν τους ανθρώπους στα Τέμπη επειδή ακριβώς το απαγορεύει. Εδώ, ό,τι και να λέμε, θα γυρίζει στα Τέμπη. Έχασε ο Ολυμπιακός, ναι, αλλά στα όλα, Τέμπη. Όλα στα Τέμπη. Έγινε τροχαίο στη Βέρεια, ναι, αλλά στα Τέμπη. Εδώ και ο Ανδρουλάκης το συντηρεί. Είδατε τι έκανε χθες με τον Άριο Παγό. Ο Ανδρουλάκης. Τα δύο κόμματα προσπαθούν να το συντηρήσουν. Είναι μέσα στα πολιτικά παιχνίδια. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό το οποίο έκανε χθες ο Ανδρουλάκης είναι κάτι το οποίο είναι θεσμικά αποδεκτό και νόμιμο. Δηλαδή είναι δικαίωμά του. Λέει: έχω αυτά τα στοιχεία, τα έχετε κυρία Εισαγγελέα, να σα τα δείξω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Και πα και τα αφήνει. Υπόμνημα. Προβλέπετε. Γιώργο, έχει το Κασελάκη με αυτή την πόρα να κριθεί και είπαμε. Το άλλο δεν προβλέπετε. Πάντως το θέμα είναι ότι πάντως, να πάμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση, η οποία και δεν είναι μόνο επιλογή εντάξει, που έγινε τώρα με την κυρία Κρήτα, αλλά εγώ το βλέπω και από την πλευρά της κυβέρνησης. Το παρατηρώ. Να πάμε σε μια αντιπαράθεση που θα είναι κεντρικό ζήτημα η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Μα είναι δυνατόν τώ. Νομίζω ότι δεν ξέρω γιατί επιλέγεται και από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν είναι και αριστερό. Όχι, βέβαια. Όχι, εγώ θα σε έργα. Εγώ λέω και από την πλευρά της κυβέρνησης. Γιατί να βάλει μπροστά. Η κυρία Κρήτα με τι αφορμή έγραψε αυτή την. Έκανε αυτή την ανάρτηση. Τα δημοσιεύματα τα οποία έλεγαν υποτίθεται ότι υπήρξε ένα SMS μεταξύ της Μαρέβας Μητσοτάκη και του επιχειρηματία του εκδότη του κυρίου Μαρινάκη και επιχειρηματία. Διαψεύστηκαν αυτά. Μετά είπε μα όχι, εγώ πιστεύω ότι ισχύουν κτλ. Και έβαλε και όλα αυτά μέσα στην ανάρτησή της. Και τις παλιότερες υποθέσεις. Τώρα, υπάρχει και το ζήτημα της προανακριτικής. Ναι. Το οποίο θα ήταν το μείζον ζήτημα αν η κυρία Κρήτα δεν είχε κάνει αυτή την. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί είναι λίγο σύνθετο τι γίνεται με την προανακριτική. Για πες μας, με απλά λόγια μπορείς λίγο. Πάρα πολύ απλά λόγια. Πάρα πολύ απλά λόγια. Να σημειώσουμε ότι πρώτα στο προορισμά του ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε θέμα παραπομπή στην προανακριτική. Mm. Κρατάμε αυτό. Δεύτερον, η προανακριτική, αν κάνεις προανακριτική για ένα, δύο, τρία αδικήματα, δεν μπορείς να κάνεις επόμενη. Αναπορυφθεί, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν πάω εγώ και πω ότι ο Σβέρκος, ξέρω εγώ, κατηγορείται για 1, 2, 3, 4, 5. Και απορριφθεί αυτή. Αν απορριφθεί μετά και δεν παραπευθεί στη δικαιοσύνη, δεν μπορώ να ξαναφέρω ζήτημα προανακριτικής. Σημαντικό στοιχείο. Ωραία. Πρέπει να ξαναφέρεις με άλλο περιεχόμενο. Με άλλο κατηγορείο, με άλλα θέματα. Τελείως. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλοντας να συντηρήσει ψηλά το όλο ζήτημα. Μάζεψε διάφορων ειδών κατηγορίες από διάφορες μεριές. Κάποιες από αυτές ήταν και στο πόρισμά του. Κάποιες άλλες ήταν σε πορίσματα άλλων. Και είπε ότι πολύ ωραία καταθέτω το κατηγορητήριο. Mm. Στην αρχή ο κύριος Κασελάκης, να σας πω ότι αυτό το χαρτί που βλέπουμε στο βίντεο που έδειξε, άλλαξε αυτό το χαρτί. Και μπήκαν άλλες τρεις κατηγορίες μέσα. Γιατί εκεί υπήρχε μόνο μία κατηγορία. Σαν ανθρωποκτονία ήταν αυτή. Αυτή που υπήρχε εκεί ήταν όσον αφορά την έκθεση και τη διάπραξη. Και την έκθεση σε κίνδυνο, έτσι λέγεται. Και την διατάραξη συγκοινωνιών. Ήταν τα δύο από τα τέσσερα αδικήματα. Μπήκαν άλλα δύο. Της παράβασης καθήκοντων και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Και τι κάνει λοιπόν τώρα. Πάει λοιπόν και προκαλεί την κυβέρνηση και λέει: ορίστε το κατηγορητήριο που μου ζητήσατε. Όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, αλλά εδώ η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι μια περίεργη κατηγορία. Δεν είναι καθόλου πολιτική. Είναι μια κατηγορία, συγγνώμη, για να στολίσω γιατί. Ναι. Είναι μια κατηγορία την οποία τη βάζουν πολλοί ορισμένοι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Ωραία. Άρα λοιπόν, όταν μπαίνεις σε αυτό το κλίμα, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και μια. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει το παιδί του δικαιολογείται πάνω στον πόνο του να κάνει πολλά. Τα πάντα δικαιολογείται να κάνει. Και πάλι θα σκύβουμε το κεφάλι μπροστά τους. Αυτό σε πολιτικό επίπεδο τώρα να λες ότι ένας υπουργός ήξερε ότι στο συγκεκριμένο τρένο είσαι κάποιο, θα πάνε και θα σκοτωθούν. Αλλά τους άφησε. Ιδίως και το με ενδεχόμενο είναι. Ο ενδεχόμενο δόλο αυτό. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως το βάζουν μέσα για να διασφαλίσουν ότι δεν θα το υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, προφανώς είναι βαρύ το κατηγορητήριο, πολύ βαρύ από τη μία. Από την άλλη, δεν ξέρω αν θα το. Έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε δύσκολη θέση, λένε και στο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Νομίζω πάντως ότι μετά από αυτή την υπόθεση δεν πρόκειται να δούμε προανακριτική.
Έτσι, γιατί η ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε και δέσμευση. Ναι. Οπότε φαίνεται ούτε αντιπολίτευση, ούτε τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθετούν κάτι. Όπα, μισό λεπτάκι. Έχω ακούσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία λέει ναι. Όχι σε αυτά τα οποία... Τα επιπλέον. Έτσι, μπράβο. Γενικά έλεγε ναι. Ο κύριος Χαρίτσης έλεγε, δηλαδή είναι αριστερά, έλεγε γιατί όχι. Το Πασόκ έλεγε. Ναι, το Πασόκ έλεγε. Ναι, αλλά τώρα και ειδικά με την ανθρωποκτονία σου λέει με ενδεχόμενο δόλο, ποιος θα το στηρίξει αυτό. Πάντως, να σας πω τι γίνεται. Θα υπάρξει η άποψη από αυτά τα κόμματα ότι ανεξάρτητα από το κατηγορητήριο, εμείς θα πούμε ναι. Ωραία, για να πάει στη δικαιοσύνη, να παραπεμφθεί. Τώρα, αν ευσταθούν ή δεν ευσταθούν τα κατηγορητήρια, έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει διαδικασία 2 ημερών. Αυτό θέλει. Και απλά το ζήτημα για να το κλείσω. Συζήτηση δεν θα γίνει δηλαδή. Για να στοιχειοθετηθεί, ας πούμε, το κατηγορητήριο. Να επιχειρηματολογήσουν. Θέλουν να πάνε να την κάνουν τυπικά και να πάει στην. Αυτό που είπαμε, express. Ακριβώς, να πάει express. Το βέβαιο είναι ότι. Μάλλον το βέβαιο. Από ό,τι φαίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης, δεν προτίθενται να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Και έτσι τι θα έχουμε ως αποτέλεσμα. Αυτό να χρησιμοποιείται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ότι ορίστε θέλουν διαλέξει. Να πάνε με βασικό θέμα των τεμπών στις ευρωεκλογές. Είναι δεδομένο. Ο Μητσοτάκης αλλάζει. Τους βγήκε με την πρόταση Μομφής. Θα φανεί. Έτσι. Με την πρόταση Μομφής δεν πήγε άσχημα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό θα φανεί, Γιώργο μου, από τις μετρήσεις. Τι εννοείς δεν πήγε άσχημα. Σε επίπεδο εντυπώσεων ενδεχομένως. Σε επίπεδο εντυπώσεων. Σε πρώτη φάση αυτές κρίνουν και φτιάχνουν την εικόνα. Σε πρώτη φάση. Αλλά απώλειες η Νέα Δημοκρατία δεν είχε όμως επί της ουσίας. Κοινοβουλευτικές. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τις δημοσκοπήσεις. Προφανώς. Και να δούμε και η τελική κάλπη τι θα βγάλει. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και ο κριτής. Τώρα ο Μητσοτάκης απαντά στα τέμπη με καθημερινές επισκέψεις σε λαϊκές γειτονιές. Χθες πήγε σε μία ακόμα λαϊκή γειτονιά. Έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο. Κανονικότητα. Κάθε μέρα θα πηγαίνει και από κάπου. Χθες πήγε σε εργοστάσιο Μπαχαρικών στο Ρέτι. Έχει δώσει μεγάλη σημασία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Προσέξτε, το λεκανοπέδιο της Αττικής έχει περίπου τους μισούς ψηφοφόρους. Θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία πως αν στο λεκανοπέδιο της Αττικής κινηθούν κοντά στο 33-34%, αυτό θα είναι και το πανελλαδικό ποσοστό τους. Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη μου, σε αυτές τις λαϊκές γειτονιές που θα πάει ο Πρωθυπουργός και θα επισκεφθεί, πιστεύουμε εμείς ότι. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει η Προανακριτική Επιτροπή, τον ενδιαφέρει το υπόμνημα το οποίο κατέθεσε ο κ. Σαμουλάκης. Μα γι' αυτό ο Μητσοτάκης φεύγει προς τα μπροστά η πρόταση και ενδιαφέρεται για τα προβλήματα. Μήπως τα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία πλέον αυτά δεν τα συζητάει κανείς. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν δούμε πιο κοντά τις φωτογραφίες και είναι σε θέση η Φιλιό και τα παιδιά μέσα από το κοντρόλ να μας τις φέρουν πιο κοντά, θα δείτε ότι ο Πρωθυπουργός, ακολουθόμενος από κάμερα και από φωτογραφικά φλας. Και τους ρώταγε για τη δουλειά τους. Ακριβώς. Δίνει μια βαρύτητα που στην επαφή. Εδώ βλέπουμε την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, της μικρομεσαίας επιχείρησης των Μπαχαρικών. Ας μην την κάνουμε τη διαφήμιση. Δεν έχει σημασία, ναι. Με το θα δείτε στην πορεία μετά τις φωτογραφίες και τα βίντεο ότι ο Πρωθυπουργός δίνει μεγάλη βαρύτητα στην καθημερινή επαφή με το εργατικό δυναμικό, με τους ανθρώπους της αγοράς και με την καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θέλουν λύση τα προβλήματά τους. Είτε λέγεται ακρίβεια, είτε λέγεται υγεία, είτε λέγεται επιθετικότητα βία ανηλίκων ή εγκληματικότητα. Είχε πάρει μαζί του και την αρμόδια υπουργό εργασίας, την κυρία Μιχαηλίδου, τη βλέπουμε δίπλα του. Τότε έχει σακιά με πιπέρι. Πιπέρι, μπαχαρικά. Στην κανέλα πήγε και στη βανίλια, εκεί του δείχνανα. Θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα. Πάντως, Άννα, τα τέμπη, επειδή το θέτεις και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λες. Εδώ είναι με γυναίκες που συσκευάζουν τα προϊόντα. Ναι. Τα τέμπη, λένε οι διάφοροι αναλυτές, πολλοί αναλυτές, ότι επικάθεται της όλης υπόθεσης. Δηλαδή, δημιουργεί μια αίσθηση πολύ δυσάρεστη απέναντι στην κυβέρνηση. Ναι, γιατί όλοι θέλουν να πάρουν γιατί η υπόθεση αυτή. Όλος ο κόσμος. 57 φέρετρα αυτή. Ναι. Και δεν έχει υπάρξει ακόμα δεν έχει υπάρξει καν μια αποαγγελία κατηγορίας. Όλος ο κόσμος θέλει να πέσει άπλετο φως σε αυτή την ιστορία, γιατί θα μπορούσε οποιοδήποτε να ήταν στη θέση είτε των νεκρών είτε των συγγενών που σήμερα κλαίνουν τους δικούς τους ανθρώπους. Από την άλλη όμως, όλα αυτά τα οποία γίνονται ισοκομματικά από τα κόμματα, ίσως τον κόσμο να μην τον ενδιαφέρει τόσο. Σου λέει, θέλω να δω και την καθημερινότητά μου. Δύο πράγματα για τις αλλαγές που έγιναν. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι, υπάρχει κλίμα συσπήρωσης στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και το νούμερο 2 αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση είναι ο Μάκης Βορύδης. Τελεία, Παύλα. Σωστά. Από τον οποίο ο Πρωθυπουργός έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος κατά τη διάρκεια, Γιώργο, της τριήμερης συζήτησης στη Βουλή. Δεν ανέβηκαν οι μετοχές του εκεί πέρα, το λέω. Ασφαλώς. Έχει και τη νομική επάρκεια για να αντιπαρατεθεί με την αντιπολίτευση. Τώρα, να σας πω ότι ο κύριος Κουτνατζής δεν είναι Εβραίος γνωστός, είναι το πρόσωπο το οποίο βλέπουμε δίπλα. Γενικός γραμματέας, δεν Γενικός γραμματέας πρωθυπουργού, παρακαλώ. Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι μεγάλη θέση. Και από τα δικά του χέρια, από τις δικές του επαφές, από τις δικές του συναντήσεις, θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα στην κυβέρνηση. Δηλαδή, επαφές με υπουργούς, με υφυπουργούς, πρόσωπα τα οποία δεν μπορεί να δει ο πρωθυπουργός, θα τα δει ο νέος. Το λέγαμε και νωρίτερα.
άνθρωπος της επιχείρησης Μητσοτάκη. Έτσι, όταν σε πάρει, πρώτα θα σε πάρει τηλέφωνο ο Κουτνατζής, αν και μετά σε βρει το κακό. Ακριβώς. Να σου πει ότι ξέρεις κάτι, θα σε βρει το κακό και μετά θα σε πάρει ο Μητσοτάκης να σε ευχαριστήσει. Ακριβώς. Για την προσφορά σου. Λοιπόν, τα σενάρια ανασχηματισμού έλαβαν οριστικό τέλος. Να πούμε το εξής. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Μητσοτάκης να κάνει ανασχηματισμό πριν τις ευρωεκλογές. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Αφού θα το κάνει τώρα μετά τις ευρωεκλογές και αναλόγως του αποτελέσματος. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό σύμφωνα με τα δικά του στάνταρ, θα πάει σε ένα μεγάλο και διευρυμένο ανασχηματισμό. Αν είναι καλύτερο, τι θα αλλάξει μερικούς υπουργούς. Τι είναι καλό, ότι έχει τρία μπροστά. Το τρία μπροστά, παραμένουμε σε αυτό, Όγια. Κοίταξε, ο πρώτος στόχος είναι να έχει τρία μπροστά και ο δεύτερος να έχει 33 μπροστά, δηλαδή πάνω από το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 19. Από 33 και πάνω, ναι, εννοείς. Ένα-ένα στόχο βαδίζουν. Περιμένουμε ανακοινώσεις για το Ευρωψηφοδέλτιο από μέρα σε μέρα. Και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα στη Νέα Δημοκρατία. Ε, συνέδριο. 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος θα είναι πρόεδρος του συνεδρίου? Ο κύριος Μεμαράκης, νομίζω. Ή ο κύριος Πλακιωτάκης, συγγνώμη. Επειδή ο κύριος Μημαράκης είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ο Μημαράκης έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση και Κυριακή πρέπει να φύγει πρωί-πρωί. Τι έχει? Στις Βρυξέλλες. Ναι, οπότε είναι λίγο δύσκολο όχι, νομίζω. Ο κύριος Πλακιωτάκης, δικό μου το λάθος. Μάλλον ο κύριος Πλακιωτάκης. Ναι. Ο κύριος Μημαράκης είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Κατά πάσα πιθανότητα εκεί θα ανακοινωθεί και το υπόλοιπο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει έτσι πανηγυρικό χαρακτήρα. Θα ανέβουν πάνω. Στο Ζάπιο θα γίνει. Στο Ζάπιο θα γίνει το συνέδριο. Θα πάει κανονικά και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα θα πάνε. Ο κύριος Σαμαράς θα μιλήσει, ο κύριος Καραμαλής δεν θα μιλήσει. Ναι. Εξ όσων γνωρίζω. Και να σας πω ότι γίνεται προσπάθεια, κοιτάζουν και τα μετεωρολογικά δεδομένα. Ναι. Μήπως εκτός του Ζαπίου, στο μεγάλο χώρο που έχει εκτός του Ζαπίου, εκτός του κτηρίου ενώ του Ζαπίου, κάνει μια ανοιχτή ομιλία ο Πρωθυπουργός. Την Κυριακή. Εκτός. Στον χώρο, τον προάμιο χώρο. Δηλαδή, ναι, πέρα από το συνέδριο, κινητοποιηθούν. Σε όλους. Ακριβώς, ναι, ναι. Σε κέντρωση, ας πούμε. Συγκέντρωση προεκλογικού χαρακτήρα. Με σημαίες και τα λοιπά. Παραδοσιακά. Με τον Πυρσό. Κυριακή. Θυμάσαι τον Πυρσό? Έτσι. Τον Πυρσό τον θυμάσαι? Κυριακή απόγευμα, Γιάννη. Ναι. Ακούγεται. Ναι, ναι. Έτσι συζητάνε, θα το ξέρουμε σήμερα ή αύριο. Μάλιστα. Νίκο, πες μας μια κουβέντα για τον Νίκο Ανδρουλάκη και για την χθεσινή κίνηση τώρα. Τι θεωρούν να τους βγαίνει τώρα, βέβαια. Κοιτάξτε, είναι ο μόνος ο οποίος έκανε αυτή την κίνηση. Σκεφτόντουσαν να σας πω και σε άλλα κόμματα. Και πήγε στην εισαγγελία του Αριοπάγου με τα στοιχεία. Με τα δεδομένα. Ότι κοιτάξτε, να δείτε αυτά τα καινούργια. Δεν όχι, είναι. Αυτά ήταν τα ηχητικά. Ναι. Αυτά είναι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Αυτή είναι η κανονική διάλογη. Πείτε και άλλες είναι αλλοιωμένες. Ναι, ακριβώς ότι είναι μονταρισμένες. Και πείτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί και αν στοιχειοθετήθηκε κανένα αδίκημα. Το γεγονός ότι εδώ τώρα τι κάνουν, και έτσι δημιουργείται και ένα κλίμα, ναι, από την πλευρά της αντιπολίτευσης γενικώς. Σου λέει ότι έχει γίνει ο κακός χαμός. Έγινε ολόκληρη υπόθεση πρόταση δυσπιστίας. Και από την πλευρά της δικαιοσύνης δεν είδαμε καμία κινητοποίηση. Τι, όλα καλά? Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία ούτε προκαταρκτική ούτε τίποτα, έτσι. Όχι, τίποτα. Γιατί υπάρχουν δικαστικοί οι οποίοι δίνουν μια εξήγηση, νομικοί μάλλον, όχι δικαστικοί, οι οποίοι, ναι, δίνουν μια εξήγηση γι' αυτό. Εάν η δικαιοσύνη έχει στα χέρια της τα αυθεντικά, έτσι, και ταυτόχρονα τα έχει αντιπαραβάλει με αυτά τα οποία έχουν ακουστεί δημοσίως, τα οποία επίσης μπορεί να είναι στοιχεία της δικογραφίας, εκείνη τη στιγμή ήδη έχει καταλάβει τι συμβαίνει και μπορεί ήδη να ερευνάται αυτό. Μπορεί ήδη να ερευνάται, εντάξει, ναι, αλλά από την άλλη. Εμείς δεν έχουμε γνώση του σε ποιο στάδιο έχει φτάσει αυτή η διερεύνηση. Σωστό. Πού είναι, τι έχουν φτάσει, έχουν λοκάρει ανθρώπους, δεν έχουν λοκάρει. Αλλά εδώ έχει γίνει και το εξής. Στη διάρκεια τη συζήτηση στη Βουλή, σας θυμίζω ότι ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι δεν μπορούσαν για 5 μήνες να τα ακούσουν. Ότι ήταν παράνομο να τα ακούσουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι. Ότι χάθηκε και εκεί χρόνο. Βέβαια. Παιδιά, γελάω. Δεν μπορεί ο εισαγγελέας, ο οποίος μπορεί με εντολή του να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικές διηρίδες, ιστορίες. Να ανοίξει τα ηχητικά ενός κυκλώματος το οποίο ήταν το μαύρο κουτί μιας τραγωδίας και δεν μπορούσε να τα ακούσει. Ναι, γιατί αυτό λέει προβλεπόταν για τα αεροπλάνα. Γιατί τα αεροπλάνα μπορεί να έχει. Πού να πάει το μυαλό μας να σκοτωθούμε 97 στο τρένο, ρε παιδιά, τώρα πραγματικά. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις δικαστικές εξελίξεις, να πούμε και κάτι ακόμα. Χθες κατέθεσε ανομωτή ο κύριος Ηλίας Κασιδιάρης. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες. Επειδή είναι μια είδηση, την οποία καλό είναι να την έχουμε και αυτή, ναι, για τις σχέσεις που είχε με τους Σπαρτιάτες. Ανομωτή τι σημαίνει, Γιάννη? Ως ύποπτος. Ως ύποπτος τέλεσης αδικήματος. Δεν τον φώναξε εδώ να πες μας τη γνώμη σου. Όχι, ως ύποπτος τέλεσης αδικήματος. Τον φώναξε και του είπε, πες μας, έχεις κάνει κάτι γι' αυτό? Ακριβώς. Οι πληροφορίες μου λένε ότι προσπάθησε ο κύριος Ηλίας Κασιδιάρης στην κατάθεσή του να πει ότι δεν είχε καμία σχέση με Σπαρτιάτες. Περιμένουμε και την απόφαση από τις ενστάσεις από το εκλογοδικείο. Ξέρεις πότε θα βγει αυτό? Πότε είναι? Τον Ιούνιο θα βγει, παιδιά. Μετά τις ευρωεκλογές. Μετά τις ευρωεκλογές. Όπως το λέει ο Γιώργος. Μετά τις ευρωεκλογές υπάρχει περίπτωση να έχουμε άλλη βουλή από αυτή. Υπάρχει περίπτωση.
Υπάρχει περίπτωση πάντως να ξέρετε ότι πήραν 650.000 ευρώ οι Σπαρτιάτες την κρατική επιχορήγηση βάσει του ποσοστού τους. Ναι. Όπως την πήραν και τα υπόλοιπα κόμματα. Ναι. Θέλω να πω γιατί η Χρυσή Αυγή δεν έπαιρνε την επιχορήγησή της. Αν θυμάστε, είχε μπλοκαριστεί με απόφαση της δικαιοσύνης. Ναι. Οι Σπαρτιάτες παίρνουν κανονικά την επιχορήγησή τους. 650 χιλιαρικάκια. Άρα ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με τους Σπαρτιάτες. Ο κύριος Κασιδιάρης, κατά το δικό μου ρεπορτάζ, κατέθεσε ότι δεν είχε ουδεμία σχέση με τους Σπαρτιάτες. Δεν έδινε εντολή να ψηφιστούν οι Σπαρτιάτες και προσπάθησε να διαχωρίσει. Αυτοί δηλαδή δεν τον ευχαριστούσαν από τέτοια. Από καλή καρδιά. Όπως λέω το ρεπορτάζ. Ναι. Άλλα θα τα πει δικαιοσύνη. Εντάξει. Απλά έτυχε το 90% των υποψηφίων των ψηφοδελτίων του. Και ξέχασα να στείλω και τίτλο για το θέμα αυτό, αλλά είναι σημαντικό για αυτό. Μα αρέσει που μα ενημερώνει. Τα ακούσει ήδη. Ψάχνετε, φιλιό, τι γίνεται τώρα. Πού είσαι εσύ, Να σου πω, πότε θα έχουμε μετρήσεις, πότε θα έχουμε. Έχουν ξεκινήσει ήδη. Έχω την εντύπωση ότι από την Πέμπτη Παρασκευή θα βγουν οι πρώτες μετρήσεις. Πέμπτη να είσαι εδώ. Όπου θα έχει όλο αυτό το κλίμα, των τελευταίων ημέρων, που είναι πάρα πολύ σημαντική και αφιτηρητική δραστηριότητα με Πασόκ. Παρετήσεις Μπρατάκου. Παίρνω όλα μέσα. Η πρόταση τώρα αρχίζουν οι δημοσκοπήσεις και ξανά έχουν ένα νόημα. Γιατί να κάνεις δημοσκοπήσεις σε κενό χρόνο, το Γενάρη, ας πούμε. Αφού είχαμε μπροστά μας καμιά κάλπη και δεν το ξέραμε. Δεν είχαμε. Πάντως και οι ίδιοι αναλυτές και οι ίδιοι δημοσκόποι λένε ότι παιδιά κρατήστε λίγο μικρό καλάθι. Γιατί? Γιατί μπορεί. Ας πούμε, κάποιος να δηλώνει σήμερα ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, οτιδήποτε και να μην πάει καν στην κάλπη. Ναι, είναι πολύ πιθανό. Και λόγω αυτού του κλίματος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και λόγω της, του χαρακτήρα της χαλαρότητας, ας πούμε, μπράβο ακριβώς. Οπότε λένε ότι μπορούν κάποια από αυτά να ανατραπούν. Ναι. Όχι ραγδαία, αλλά να ανατραπούν. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην πάνε οι μετριοπαθείς στην κάλπη, αλλά μόνο τι έγινε, και να πάνε οι ακραίοι. Αυτό και να πάνε και όχι οι ακραίοι από την άποψη των άκρων. Ως νέοι, ως σκληρός πυρήνας ή άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ, ας πούμε, εξοργισμένοι. Για να περάσουν το μήνυμά τους. Γι' αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών έβγαλε χθες, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο. Για την επιστολική ψήφο. Το σποτάκι αυτό, Έτσι μπορεί. Να το, το βλέπουμε εδώ. Δεν ξέρω. Φιλιό, μπορούμε να το δούμε ολόκληρο. Ωραία. Πάμε. Ναι. Πάμε να το δούμε. 1 Απριλίου. Για πρώτη φορά ψηφίζουμε όλοι οι Έλληνες με επιστολική ψήφο, γρήγορα και απλά, από όπου και αν ζούμε. Μπες στο επιστολική.ipes.gov.gr και κάνε την εγγραφή σου έως τις 29 Απριλίου. Παράλαβε το εκλογικό υλικό στη διεύθυνση που δήλωσες και ψήφισε στις ευρωεκλογές χωρίς περιορισμούς. Τώρα έχεις και τη δύναμη και τον τρόπο. Επιστολική ψήφος για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Η δημοκρατία μας δυναμώνει. Υπουργείο Εσωτερικών. Για. Μάλιστα. Γιάννη, πώς έδωσα το mail σου, ipes.gov.gr. Να σου πω. Λοιπόν, είναι περίπου. Πόσες είναι οι αιτήσεις? Περίπου 70.000 μέχρι τώρα. Έχουν αρχίσει, δηλαδή. Μέχρι τις 29 Απριλίου, να ξέρει ο κόσμος. Μετά δεν θα μπορεί κάποιος να καταθέσει ηλεκτρονικά αίτηση. Άρα, ό,τι γίνει μέχρι τις 29 Απριλίου. Θα θέλει 40 ημέρες περίπου πριν από τις. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Μαρινάκη, που έχει τα μέσα μετά, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να σας πει τα στατιστικά, τα ξέρει νομίζω. Ναι. Για το πώς έχουν κάνει τις αιτήσεις και το τι γίνεται με την επιστολή. Έχετε να συζητήσετε μπόλικα με τον κύριο Μαρινάκη και έχετε και τον κύριο Φάμελο μετά. Έχουμε και τον κύριο Φάμελο μετά. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Ανεβασμένα πράγματα. Και σήμερα έχουμε. Ανεβασμένα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, από τότε για την αύξηση του κατώτατου μισθού το είπαμε. Τι άλλο έχουμε, λοιπόν, συνάδελφοι, έχουμε κάτι άλλο. Εντάξει, είμαστε νομίζω. Όχι, νομίζω. Γιατί περιμένει και ο κύριος Μαρινάκης σιγά-σιγά. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να πάμε. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο στην ώρα σας, παιδιά, έτσι. Συγγνώμη για το σημερινό. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι υποχρέωση μας. Καλή το καθήκον και εκπομπή, είμαστε πάντα εδώ, δίπλα σας. Ξέρεις τι λέει, φίλιο, Μην παίρνει το όρκο. Αυτό πρόσεξε γιατί καταγράφηκε. Μας αρέσουν αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι. Καλημέρα. Την καλημέρα μας.